Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά στο κανάλι να χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλουμε παγίδες για να πιάσουμε αφεσμούς και μελίσια στο κοντινό μας αλσίλιο. Πάμε να βάλουμε και λίγο σπρέι. Είναι λίγο στραβά το κουτί μας, δεν πειράζει όμως. Κρατάει για 10 μέρες το σπρέι, οπότε είμαστε άνετοι και θα γυρίσουμε σε περίπου 4-5 μέρες. Γιατί αν κρίνουμε τα δικά μας μελισσάκια θα αργήσουν ακόμα οι αφεσμοί. Ίσως και μια εβδομάδα να αργήσουμε. Θα δούμε και αν δούμε ότι πηγαίνουν μελισσούλες μέσα, θα έρθουμε να το πάρουμε και να το βάλουμε σε κανονική κυψέλη. Και έχοντας αφήσει την παγίδα μας πίσω στο κοντινό αλσίλιο. Θα μου πεις εσύ κόβεις και κόβεις ξανά και ξανά παραφιάδες. Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να βάζεις και παγίδες, παιδιά? Καταρχήν πρώτον, οι παγίδες μπαίνουν για να πάρουμε διαφορετικά αίματα, δηλαδή να πάρουμε διαφορετικό DNA. Θα μου πεις είναι τόσο καλό το DNA των μελισσών που σμινουργούν? Και θα απαντήσω όχι, γιατί εμείς θέλουμε μέλισσες που να μην έχουν αυτή την τάση, να μην σμινουργούν. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν λέει όχι σε μια τζάμπα παραφιάδα. Σε ένα μελισσάκι 3-4 πλαισίων, το οποίο θα έρθει σε σένα χωρίς να έχεις κάνει κανένα κόπο. Κάνει τον κόπο να βάλεις την παγίδα. Εμείς εκεί που τις βάζουμε τις παγίδες είναι αρκετά κοντά στα τουρκικά σύνορα. Οι Τούρκοι δουλεύουν πάρα πολύ κουφίνοι και δεν ξέρω για ποιο λόγο τους φεύγουν πάρα πολύ αφεσμοί. Δεν ξέρω αν είναι ο τρόπος του κουφενιού. Εγώ νομίζω ότι το κουφίνι είναι πολύ εύκολο να το ελέγξεις όσον αφορά να σπάς τα βασιλοκύτταρα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα. Οι άνθρωποι έτσι θα δουλεύουν. Εμείς πιάνουμε μελισσάκια και δεν θα αφήσουμε τίποτα να φύγει. Θα πάμε και θα βάλουμε και θα ξαναβάλουμε άρωμα μέχρι που να πιάσουμε τα πολυπόθητα μελισσάκια που θα φύγουν από αυτούς. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά και τα ξαναλέμε παιδιά σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!